Ζούμε τη φρίκη στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός αυτές τις μέρες έχει σκοτώσει πάνω από 9.000 Παλαιστίνους, 4.000 παιδάκια. Κάθε 10 λεπτά πέφτει νεκρό ένα παιδί. Και χθες οι κατακτητές, όπως και σήμερα, χτύπησαν και διέλυσαν το προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίλια με 6 αμερικάνικες βόμβες ενός τόνου η κάθε μια, με εκατοντάδες νεκρούς. Καταστρέφουν νοσοκομεία, σπίτια, εκκλησίες, μετατρέπουν τη Γάζα σε ερήπια. Αποκλεισμός, χωρίς νερό, τροφή, καύσιμα, ρεύμα, ιατρικά εφόδια. Ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Τώρα η λαϊκή αγανάκτηση να μετατραπεί σε δράση, σε συμμετοχή στον αγώνα, στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και οι ΚΝΕ, οι συμπορευόμενοι, οι φίλοι και οι φίλες του ΚΚΕ, με το κεφάλι ψηλά, μαζί με το λαό και την νεολαία, εκφράζουμε στην πράξη την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και παλεύουμε για μια πολύ δίκαιη υπόθεση. Να σταματήσει τώρα η βάρβαρη Ισραηλινή επίθεση και η σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας. Να τερματιστεί η πολύχρονη κατοχή του Ισραηλινού κράτους στα Παλαιστινιακά εδάφη, που επιβάλλεται με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναγνωριστεί ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος. Καταγγέλνουμε τη φιλοκατοχική στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανονατοϊκά και ισραηλινά σχέδια, τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών βάσεων και υποδομών για τη δολοφονία του λαού της Παλαιστίνης. Σύντροφοι και φίλοι, πάνω σε αυτούς τους βασικούς άξονες δίνουμε τη μάχη και εμπλουτίζουμε την επιχειρηματολογία μας με στόχο να κλιμακωθούν οι εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, συνεχίζοντας τις μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη των μεγάλων αντιυπεριαλιστικών κινητοποιήσεων και σε δεκάδες άλλες πόλεις, με τη συμμετοχή χιλιάδων λαού και νεολαίας που φρονοφωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Η αλληλεγγύη είναι όπλο των λαών ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη βάρβαρη κατοχή. Και αυτό το όπλο χρησιμοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, με διαδηλώσεις εκατομμυρίων εργαζομένων και νεολαίας, ξεπερνώντας την αστική καταστολή, απαγορεύσεις και διώξεις διαδηλωτών που σηκώνουν ψηλά τα λάβαρα του Παλαιστινιακού αγώνα. Οι κομμουνιστές είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης. Το ΚΚΕ βρίσκεται και αυτή τη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με ταξικό κριτήριο, βγαλμένο μέσα από την κοσμοθεωρία του, δοκιμασμένο στο καμίνι της ηρωικής ιστορίας των 105 χρόνων που συμπληρώνει το κόμμα μας σε λίγες μέρες, της εποποιίας, της αντίστασης ενάντια στην ναζιστική κατοχή, των αγώνων του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σηκώσαμε εμπόδια στην επιχείρηση άλωσης συνειδήσεων που οργάνωσε ο άθλιος προπαγανδιστικός μηχανισμός του κατοχικού Ισραηλινού κράτους, των υποστηριχτών και συμμάχων. Η συκοφαντία περί τρομοκρατίας που έχει στόχο να ενοχοποιήσει, να σφυλώσει τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού δεν περνάει, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Εντείνουμε τη διαφωτιστική δουλειά και τη δράση για να αγκαλιάσει πλατιές λαϊκές δυνάμεις, ακόμα περισσότερους νέους και νέες. Δουλεύουμε αποφασιστικά στις οργανώσεις μας, στα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις, σε κάθε χώρο δουλειάς. Μαχητικά, αφοπλίζοντας τις παγίδες
και τα ψεύτικα διλήμματα που πλασάρει ο Ισραηλινός μηχανισμός παραπλάνησης των λαών με τη στήριξη των Αμερικανονατοϊκών εργαστηρίων, των μυστικών υπηρεσιών που αναμασούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα ακροδεξιά μορφώματα μαζί με τα αμαρτωλά κανάλια της παραπληροφόρησης. Ήδη έχουν διαψευστεί πολλά fake news του ψυχολογικού πολέμου και εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα οι δυνάμεις του ψεύδους που έφτασαν μέχρι του σημείου να κατασκευάζουν μύθους για αποκεφαλισμένα παιδιά ή να παρουσιάζουν νεκρά παιδιά στη λωρίδα της Γάζας ως παιδιά από το Ισραήλ. Δεν μπορούν να θάψουν την αλήθεια. Πρόκειται για γενοκτονία και αυτή τη γενοκτονία στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με το χυδαίο πρόσχημα περί δικαιώματος αυτοάμυνας του εγκληματία κατακτητή. Όχι γιατί είναι υποτελής, όπως λέγεται στους Αμερικάνους, αλλά γιατί αυτό επιβάλλει τα συμφέροντα των μονοπωλίων που υπηρετούν. Οι στρατηγικές σχέσεις και η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ που φτάνει ακόμα και στις ασκήσεις προσομοίωσης για να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικές οι επιθέσεις του Ισραηλινού κράτους στα Παλαιστινιακά εδάφη και να προετοιμαστεί για πόλεμο με το Ιράν. Το εθνικό συμφέρον στο οποίο αναφέρεται η κυβέρνηση είναι ταυτισμένο με τα συμφέροντα και τα κέρδη των εκμεταλλευτών του λαού μας. Η αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών μονοπωλίων βρίσκεται πίσω από την εμπλοκή στην Ισραηλινή σφαγή των Παλαιστινίων, στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με την καπιταλιστική Ρωσία, στη συμμετοχή πολεμικών πλοίων στις αποστολές του ΝΑΤΟ, τη διάθεση των βάσεων στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στη Μαγνησία, την παραχώρηση της 112 πτέρυγας μάχης της Νελευσίνα στους Αμερικανούς. Η στήριξη των θανατηφόρων βομβαρδισμών του Ισραηλινού στρατού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την υποκρισία περί ανθρωπιστικής βοήθειας, που σημαίνει τι? Σημαίνει να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδη. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη στο έγκλημα και βάζει το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Με την προχθεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου στο Τελαβίβ, ο Μητσοτάκης πρόσβαλε τον ελληνικό λαό που περήφανα εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Παλαιστίνης. Προσβολή στο λαό μας αποτελεί επίσης η κυβερνητική ψήφος, το παρόν στο ψήφισμα που εκρήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να σταματήσει η Ισραηλινή επίθεση και να κηρυχτεί εκεχηρία στη Γάζα. Το λένε καθαρά. Μια κυβέρνηση που στηρίζει την Ισραηλινή κατοχή δεν μπορεί να αντιταχθεί στην τουρκική κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο που αμφισβητεί η τουρκική αστική τάξη. Θα απολογηθούν για όλα αυτά. Θα απολογηθούν γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Σύντροφοι και φίλοι, για να γίνει πάλι αποτελεσματική, ακόμα πιο αποτελεσματική, χρειάζεται καλός εξοπλισμός και ετοιμότητα, σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα που βάζουν λαϊκές δυνάμεις. Πρώτον, η βασική γραμμή
που ακολούθησαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τα ακροδεξιά φασιστικά μορφώματα, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη χρησιμοποίηση των καναλιών της παραπληροφόρησης με πρωτοστάτη την κρατική ΕΡΤ, είναι η προβολή της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη με συγκεκριμένο στόχο, για να συκοφαντήσουν με τη ρετσινιά της τρομοκρατίας τον Παλαιστινιακό αγώνα. Με αυτό επιδιώκουν να διαγράψουν την ιστορία και να δικαιολογήσουν την κατοχή. Πώς έχει όμως το θέμα? Η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού κρατάει πάνω από 7 δεκαετίες και ξεκίνησε με τη διαίρεση της Παλαιστινιακής γης στα 1947-1948. Αυτός ήταν ο βασικός σχεδιασμός της αποικιοκρατικής τότε δύναμης της Βρετανίας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε ερίσματα μετά τη σφαγή του Ισραηλινού λαού από τους Ναζί και με απόφαση του ΟΗΕ προκρίθηκε τότε η λύση των δύο κρατών στην Παλαιστίνη, με την οποία ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, που στη συνέχεια προκλητικά καταπάτησε κάθε δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης και άρπαξε μεγάλο μέρος των Παλαιστινιακών εδαφών, ξεριζώνοντας αρχικά 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιους και μέχρι σήμερα πάνω από 7 εκατομμύρια που ζούσαν στην Παλαιστινιακή γη. 774 Παλαιστινιακές πόλεις και χωριά πέρασαν στα χέρια του Ισραήλ. 531 καταστράφηκαν. Εκατομμύρια άνθρωποι που έμειναν στον τόπο τους, στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, βιώνουν καθεστώς χρόνιου αποκλεισμού, στερήσεων, ρατσιστικών διακρίσεων, απαρχάει, κλεισμένοι μέσα στο τείχος του έσχους που σήκωσε το κατοχικό κράτος. Στα Παλαιστινιακά εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ χτίστηκαν και χτίζονται επικισμοί που είναι εργαλεία επέκτασης και εδραίωσης της κατοχής και της καταπίεσης ενός ολόκληρου λαού. Το 40% περίπου της Δυτικής Όχθης, που είναι χωρισμένη κι αυτή σε τρεις ζώνες ασφαλείας από τις κατοχικές δυνάμεις, βρίσκεται στα χέρια των επίκων που έχουν πολλαπλασιαστεί 7 φορές από τη Συμφωνία του Όσλο το 1993 μέχρι και σήμερα. Από 115.000 οι έπικοι ξεπέρασαν τις 750.000. Τη γη της Λωρίδας της Γάζας την καταπάτησαν οι Ισραηλοί στρατιώτες και οι έπικοι μέχρι το 2005 και στη συνέχεια ο λαός υποφέρει από το βάρβαρο αποκλεισμό και τις επιθέσεις. Μόνο την περίοδο 2008-2022 έχει δεχτεί για 93 μέρες θανατηφόρους βομβαρδισμούς με τραγικά αποτελέσματα, χιλιάδες νεκρούς. Και με τα στοιχεία αυτά πρέπει να ενημερώνουν το λαό και την νεολαία μας. Μπροστά στη σημερινή τραγωδία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναγκάστηκε να πει πως η επίθεση της Χαμάς δεν έγινε στο κενό και δέχτηκε τη χυδαία επίθεση του κατοχικού μηχανισμού που με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών πετάει στα σκουπίδια τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 684 αποφάσεις για το τερματισμό της κατοχής, την επιστροφή των προσφύγων, τονίζοντας για άλλη μια φορά πως αυτό που κρίνει
είναι η ισχύς του υπεριαλιστικού δικαίου που σημαδεύει αυτό το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Το Ισραήλ δεν αποδέχεται, δεν ανέχεται δίπλα του Παλαιστινιακό κράτος και στο εσωτερικό της χώρας καταστέλει κάθε φωνή αντίστασης, όπως έκανε πρόσφατα που απαγόρευσε στο βουλευτή της Ισραηλινής Βουλής και μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Ισραήλ Όφερ Κασίμ να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κνησέτ, ενώ επιβάλλει νομοθεσία καθιέρωσης εβραϊκού κράτους, ποδοπατώντας κάθε δικαίωμα εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων που ζουν εκεί και έχουν άλλη εθνική καταγωγή, άλλες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις. Και από αυτό το βήμα χαιρετίζουμε τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ που εκθέτει τα αστικά παπαγαλάκια. Και στη χώρα μας ότι δήθεν όλοι οι πολίτες του Ισραήλ στηρίζουν αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση Νετανιάχου και την αστική τάξη κατά του λαού της Παλαιστίνης, από την οποία βεβαίως αντιλαϊκή εγκληματική πολιτική υποφέρει και ο λαός του Ισραήλ. Δεύτερον, η αποκαλούμενη αντιτρομοκρατική στρατηγική αποτελεί βασικό εργαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο? Για να προετοιμάζουν το έδαφος και να εξαπολύουν υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, όπως αυτούς που έχουν ζήσει στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, που είναι οδυνηρές για τους λαούς. Αυτό κάνει δεκαετίες και το Ισραηλινό κράτος κατά των Παλαιστινίων για να θωρακίσει και να διαιωνίσει την κατοχή. Αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική την Παλαιστινιακή αντίσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη που έχει νεκρούς και αυτή αυτό το χρονικό διάστημα. Χαρακτηρίζει ως τρομοκράτη την ίδια την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Χαρακτήριζε τρομοκράτη τον ίδιο τον ηγέτη της, Γιάσερ Αραφάτ, για το θάνατο του οποίου το 2004 ο τότε Ισραηλινός Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν είπε αυτολεξί πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μείνει αυτός, ο Αραφάτ, στην ιστορία ως επικεφαλής της τρομοκρατίας. Και αυτά τα κρύβει και η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα και τα κανάλια που αποπροσανατολίζουν το λαό μας. Η Χαμάς, για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση, είναι μια πολιτικοστρατιωτική ισλαμική οργάνωση με την οποία το ΚΚΕ δεν έχει σχέσεις, γιατί είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι φιλοσοφικές, ιδεολογικές, πολιτικές θέσεις. Η οργάνωση αυτή κατόρθωσε να έχει ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά στηρίγματα, κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στις εκλογές του 2006, εκφράζοντας την αγανάκτηση του λαού από την Ισραηλινή επιθετικότητα και τη χρόνια κατοχή από το καθεστώς του Απαρχάη. Βγήκε στο προσκήνιο μετά το 1987 στις συνθήκες της πρώτης συντιφάδας της εξέγερσης του λαού της Παλαιστίνης. Ενισχύθηκε στη δεύτερη συντιφάδα κοντά στο 2000. Κάλυψε το κενό της δράσης των κοσμικών δυνάμεων του ίδιου του κομμουνιστικού κινήματος, αξιοποιώντας
και τη στήριξη από ορισμένες αστικές τάξεις της περιοχής. Είναι στον αέρα η εκτίμηση που αναπαράγουν και στη χώρα μας τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πως στόχος του μακελιού που ξεκίνησε το Ισραήλ στη Γάζα είναι δίθεν η καταστροφή της Χαμάς. Ο σχεδιασμός τους πάει πάρα πέρα. Είναι ο σχεδιασμός της αστικής τάξης του Ισραήλ που είναι ευρύτερος. Θέλει να συκοφαντήσει τη λαϊκή πάλη και να ενταφιάσει τη λύση των δύο κρατών, να αρπάξει τη Γάζα και τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, τους υδρογονάνθρακες της Παλαιστινιακής ΑΟΣ, να διώξει, όπως δείχνουν και τώρα οι πληροφορίες, μαζικά τους Παλαιστίνιους από τα εδάφη τους. Οι δυνάμεις που έπεσαν από τα σύννεφα μετά την επίθεση της Χαμάς στα Ισραηλινά σύνορα προσποιούνται πως ανακάλυψαν δήθεν σήμερα ότι γίνεται πόλεμος, στον οποίο το Ισραηλινό καθεστώς χρησιμοποιεί όλα τα βίαια μέσα, σφαγιάζει ένα λαό και με αυτές και σε αυτές τις συνθήκες ο σκλαβωμένος λαός δεν σκύβει το κεφάλι, δεν υποτάσσεται, αλλά πολεμά το κατακτητή και με ένοπλη πάλι που οι δυνάστες προσπαθούν να εξοβελήσουν από το προσκήνιο της ιστορίας και να χρησιμοποιούν τα όπλα τους για να απειλούν, να καταπιέζουν και να σκοτώνουν τους λαούς. Πού ήταν όλοι αυτοί που παρελάβουν σήμερα στα κανάλια όταν το Ισραήλ όλα τα προηγούμενα χρόνια ταπείνωνε, βασάνιζε και δολοφονούσε ακόμα και μικρά παιδιά που αντιστέκονταν με τις φεντόνες στο πάνωπλο κατακτητή. Οι δεκαετίες, σύντροφοι και φίλοι, οι δεκαετίες καταπίεσης, εξαθλίωσης γεννούν τη δικαιολογημένη οργή των καταπιεσμένων που θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα στην αναμέτρηση με το δυνάστη. Ποιος θα κρίνει αν ένας αγώνας είναι τρομοκρατικός? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως γενικότερα οι αστικές τάξεις? Μα τα κριτήρια που θέτουν υπηρετούν κάθε φορά το δικό του σχεδιασμό για να ενοχοποιούν και να καταστέλουν τη λαϊκή πάλη. Και γι' αυτό το λόγο ισχυροποιούν το λεγόμενο αντιτρομοκρατικό οπλοστάσιο όχι μόνο στις διεθνείς σχέσεις αλλά και στο εσωτερικό των κρατών, φτάνοντας να χαρακτηρίζουν τρομοκρατία ακόμα και μια συμβολική κατάληψη ενός δημόσιου οργανισμού ή ενός οδοστρώματος. Τρομοκράτης είναι ο κατακτητής, το κράτος του Ισραήλ, και αυτό πρέπει να είναι η απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των απολογητών της Ισραηλινής κατοχής. Οι διαρκείς αναφορές στη Χαμάς, η απλουστευτική και εξωπραγματική ταύτισή της με τους Ταλιμπάν, που είναι παλιό κατασκεύασμα των Αμερικανών στην αναμέτρηση με τη Σοβιετική Ένωση, αποσκοπούν να δηλητηριάσουν λαϊκές συνειδήσεις, να ακυρώσουν την αλληλεγγύη άλλων λαών στον λαό της Παλαιστίνης, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα μας βρίσκουν συνεχώς απέναντι με περισσότερες δυνάμεις στο δρόμο του αγώνα. Τρίτο, ο λαός της Παλαιστίνης δεν έχει πατρίδα. Έχει θρηνήσει πάνω από 100.000 νεκρούς, αμέτρητους τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τα Ισραηλινά πυρά. Και έχει δικαίωμα και καθήκον να διεκδικήσει και να κατακτήσει την ελευθερία του, να ανοίξει τον δρόμο για να χτίσει μια κοινωνία
στο ύψος των ονείρων, χωρίς κατοχή και εκμετάλλευση. Ο αγώνας του είναι δίκαιος και η στήριξη των λαών δεν μπορεί να επισκιαστεί από το γεγονός ότι στην Παλαιστινιακή γη υπάρχουν καπιταλιστές που κυνηγούν το κέρδος και πλουτίζουν και μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπως κάνουν οι εκμεταλλευτές σε όλο τον κόσμο. Εμείς στηρίζουμε το φυλακισμένο λαό, την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι στην καρδιά και στο μυαλό μας. Σύντροφοι και φίλοι, η ιδεολογική πολιτική αναμέτρηση διεξάγεται σε όλες τις συνθήκες και οι απολογητές του καπιταλισμού που δουλεύουν ασταμάτητα για να διασπάσουν την εργατική τάξη, να διαιρέσουν τους λαούς και να αλώσουν εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, ανασύρουν τις πιο αντιδραστικές θεωρίες, όπως αυτή περί πολέμου των θρησκειών ή του πολέμου των πολιτισμών, σύμφωνα με την οποία η σύγκρουση στην περιοχή οφείλεται δίθεν στη διαπάλη του εβραϊκού ή ακόμα και του εβραίο-χριστιανικού πολιτισμού με το μουσουλμανικό. Γι' αυτόν τον κάλπικο διαχωρισμό πότε αξιοποιούν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες τον Νετανιάχου, πότε αξιοποιούν τον Ερντογάν. Τι προσπαθούν να επιτύχουν με αυτή την απάτη? Επιχειρούν να κρύψουν πως η αιτία για τα βάσανα των λαών είναι ο καπιταλισμός, η ταξική διαίρεση της κοινωνίας, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Επιχειρούν μάτια να διαγράψουν τις ταξικές αντιθέσεις που διαπερνούν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Μισούν και φοβούνται την πάλη των τάξεων που είναι η πραγματική κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Όμως δεν τους βγαίνει. Τα γεγονότα είναι πεισματάρια. Οι διάφορες συμφωνίες του Αβραάμ που υπέγραψαν τα τελευταία χρόνια μια σειρά αραβικές, μουσουλμάνικες χώρες με το Ισραήλ για να αυξηθούν τα κέρδη των καπιταλιστών Αράβων και Εβραίων, από μόνη της ακυρώνει αυτές τις αντιδραστικές αναλύσεις, όπως και η πρόσφατη βοήθεια που έδωσε το εβραϊκό Ισραήλ στο μουσουλμάνικο Αζερβαϊτζάν για να κατατροπώσει τους χριστιανούς Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Επιμένουμε μέσα σε αυτό το βάρβαρο σύστημα, στο σημερινό υπεριαλιστικό στάδιο που κυριαρχούν τα μονοπόλια, εντείνεται ο ανταγωνισμός για το καπιταλιστικό κέρδος και την απόκτηση γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων για να ελέγξουν τις αγορές, τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και πέφτουν πραγματικά σαν τα κοράκια για να εκμεταλλευτούν όχι μόνο τους εργαζόμενους των χωρών που έχουν τα μονοπόλια την έδρα τους, αλλά και των άλλων εργαζομένων σε όλους τους τόπους. Σε αυτό το δρόμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που όπως γνωρίζουν, βγήκαν ενισχυμένες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναζήτησαν νέα πεδία κερδοφορίας των μονοπωλίων τους. Έριξαν βάρος στη Μέση Ανατολή και βρήκαν στο Ισραήλ γεωπολιτικό στήριγμα στην περιοχή. Το ενίσχυσαν οικονομικά, στρατιωτικά, για να εκπληρώσει το ρόλο του χωροφύλακα, του τοποτηρητή, που θα μπορεί να ανταγωνίζεται και με τη βία, αν χρειαστεί, με τις άλλες αστικές τάξεις των χωρών που διαμορφώθηκαν μετά την πτώση της αποικιοκρατίας κάτω από τη μεγάλη συμβολή της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του φασισμού, που είναι σάρκα από τη σάρκα του καπιταλισμού.
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκαν στο Ισραήλ το σήμα που χρειάζονταν για να παρεμβαίνουν, να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στο μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, να μεσολαβούν στον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων της περιοχής, να αποκτούν νέους συμμάχους, φέρνοντας κοντά το κράτος του Ισραήλ με αρκετά αραβικά κράτη, ενώ άλλα μαζί με την αστική τάξη της Τουρκίας και του Ιράν για την προώθηση των δικών τους γεωπολιτικών σχεδιασμών επιδιώκουν να εμφανιστούν ως προστάτες του λαού της Παλαιστίνης. Αλλά αυτό το σχέδιο που προωθείται με ακόμα πιο επικίνδυνο τρόπο μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού έχει ως θύμα του έναν ολόκληρο λαό. Το λαό της Παλαιστίνης που παραμένει χωρίς πατρίδα. Εμείς πιστεύουμε στον προλεταριακό διεθνισμό και για άλλη μια φορά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργάτες και τις λαϊκές δυνάμεις, στους κομμουνιστές του Ισραήλ, Εβραίους και Άραβες, που παλεύουν αυτή την ώρα σε πολύ δύσκολες, σκληρές συνθήκες και υψώνουν φωνή αντίστασης στη βαρβαρότητα κατά του λαού της Παλαιστίνης. Τέταρτα, μέσα στο υπεριαλιστικό σύστημα, που είναι ένα καζάνι που βράζει από τους οξυμένους ανταγωνισμούς, και ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά είναι σε εξέλιξη ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν για κανένα κράτος στεγανά. Οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις επιδρούν στις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, γενικότερα στην περιοχή, ειδικά αυτές που ζούμε στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Περσικό Κόλπο, στον Κάφκασο, στην Κασπία, στα Βαλκάνια. Επιδρά γενικότερα η αναμέτρηση για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Αξιοποιούνται γεγονότα ή διαμορφώνονται καταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ενός ή του άλλου σχεδιασμού. Είναι φανερό, σύντροφοι και φίλοι, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραηλινό κράτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Σουδάν, που προωθούνται ή προωθούνταν προηγουμένως και με τη Σαουδική Αραβία. Και αυτό όχι μόνο γιατί οι συμφωνίες αυτές οδηγούσαν στην ενίσχυση της θέσης του Ισραήλ ως παραδοσιακού συμμάχου των Αμερικανών στην περιοχή, που ήδη έχει σχετικές συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, αλλά και γιατί οι συμφωνίες του Αβραάμ συνδέονταν με τους ευρύτερους σχεδιασμούς, τους οποίους οι οποίοι αφορούν την αντιπαράθεση με την Κίνα στη μάχη για τα μερίδια των αγορών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, και στην οποία εμπλέκεται ο λεγόμενος εμπορικός Ινδικός δρόμος που ακουμπά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ σε ανταγωνισμό με τον αποκαλούμενο νέο δρόμο του μεταξιού. Την ίδια ώρα μια τέτοια εξέλιξη που οδηγούσε στην περιθωριοποίηση και το θάψιμο του Παλαιστινιακού ζητήματος προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στους λαούς της περιοχής. Και τώρα φαίνεται, παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, πως τόσο η επίθεση της Χαμάς, όσο και η συνεχιζόμενη βαρβαρότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στη Λόριδα της Γάζας επιφέρει την αναστολή της παραπέρα
Άραβο Ισραηλινής προσέγγισης ή και της Τουρκο-Ισραηλινής προσέγγισης και των σχεδιασμών τροφοδότησης της Ευρώπης με Ισραηλινό φυσικό αέριο που αντικειμενικά θα μείωνε το ρόλο της ρωσικής Γκαζπρόμ, η οποία και τώρα ακόμα στέλνει ημερησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Παίρνουμε υπόψη πως όπως σε κάθε σύγκρουση ισχυρά και άλλα καπιταλιστικά κράτη παρεμβαίνουν σύντροφοι στη Μέση Ανατολή και θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν για δικούς τους λόγους, για τα δικά τους συμφέροντα τις εξελίξεις. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν αστικές δυνάμεις που θα κοιτάζουν να επωφεληθούν από λαϊκά ξεσπάσματα και από εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Γιατί? Για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η θέση του ΚΚΕ, πως είναι αναγκαιότητα οι λαοί να οργανώνουν την αυτοτελή τους πάλι μακριά από τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων και των συμμάχων τους, αξιοποιώντας και τις διάφορες αντιθέσεις τους. Τα παραπάνω κάνουν πιο επιτακτικό το δικό μας καθήκον να σταθούμε αλληλέγγυοι στην πάλη των λαών, στη δίκαιη πάλη του λαού της Παλαιστίνης. Πέμπτο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο μια πολύ σοβαρή καθοριστική πλευρά των εξελίξεων. Ο Παλαιστινιακός λαός που στενάζει κάτω από την πότα της κατοχής έχει δικαίωμα στον απελευθερωτικό αγώνα και το σημειώνουμε αυτό για να αποφεύγονται μπερδέματα και συγχύσεις, γιατί ήδη έχουν εμφανιστεί απόψεις που θολώνουν τα νερά. Η μια άποψη που διακινεί παραδείγματος χάρη το Μέρα 25 και οι σύμμαχοί του στην Ευρώπη λέει πως η λύση των δύο κρατών είναι πλέον ανέφικτη. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει πως ο Παλαιστινιακός λαός καλείται να υποταχθεί στη λύση του ενός κράτους, να αποδεχτεί να ζει σε μια προσαρτημένη και κατεχόμενη γεωγραφική περιφέρεια του Ισραηλινού κράτους, να μείνει δηλαδή για πάντα χωρίς πατρίδα. Η άλλη άποψη, δίθεν ριζοσπαστική, διαγράφει το εθνικό πεδίο της πάλης και τους απελευθερωτικούς αγώνες για τον τερματισμό της ξένης κατοχής και την απόκτηση πατρίδας στην εποχή του υπεριαλισμού. Ο κοινός παρανομαστής αυτών των απόψεων είναι η καλλιέργεια της υποταγής στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων και η αποδοχή της κατοχής, της καταπίεσης του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί δίδεν ριζοσπαστική άποψη θα σημειώσουμε επιπλέον πως την εποχή μας, πραγματικά εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, δεν χαράζει στα τυφλά στρατηγική. Μελετά στις συνθήκες μέσα στις οποίες διεξάγεται ο κάθε εργατικός λαϊκός αγώνας. Επιλέγεις τους σημαντικούς κρίκους που θα δώσουν όθηση στην ταξική πάλη. Και αυτό είναι καθοριστικό ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, για το εργατικό κίνημα. Γιατί? Για την προετοιμασία, τη συσπήρωση και την κινητοποίηση εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Και στην Παλαιστίνη σήμερα ο βασικός κρίκος είναι από την αποτείναξη της ξενικής Ισραηλινής κατοχής, η συγκρότηση Παλαιστινιακού κράτους. Συνεπώς, είναι υπόθεση της εργατικής τάξης, της Παλαιστίνης και της πρωτοπορίας της, του Κομμουνιστικού Κόμματος, να διαμορφώσουν μια τέτοια γραμμή που θα συνδέσει αυτό το κρίκο με την υπόθεση της πάλης
για την κοινωνική απελευθέρωση, για την εργατική εξουσία, την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Δική μας υπόθεση, των εργαζομένων και της νεολαίας στις άλλες χώρες, είναι να στηρίζουμε αυτό τον αγώνα και να βρεθούμε τώρα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού στη σύγκρουση με τις δυνάμεις κατοχής. Σύντροφοι και φίλοι, επαγρυπνούμε. Οι εξελίξεις διαμορφώνουν όρους ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και γενίκευσης του πολέμου. Το κουβάρι των ανταγωνισμών έχει μπλεχτεί πολύ επικίνδυνα. Όλοι οι βασικοί παίχτες στην περιοχή προωθούν το δικό του σχεδιασμό, και αυτό ισχύει τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο για την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν ή την Τουρκία. Ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις είναι στραμμένες στην περιοχή. Είναι παραμύθι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης πως η χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας. Η αλήθεια είναι πως είναι η χώρα μας είναι σφήνα ανάμεσα σε δύο εξελισσόμενους πολέμους, έναν στην Ανατολική Ευρώπη και έναν στη Μέση Ανατολή, που μπορούν οικονομικά και στρατιωτικά να κατακάψουν το λαό μας. Η στάση του ΚΚΕ είναι σαφής. Είμαστε ενάντια στη χρησιμοποίηση της χώρας μας ως εφαλτήριο και προγεφύρωμα του πολέμου, ενάντια στη χρησιμοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στα υπεριαλιστικά σχέδια στην Ουκρανία, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε με τους λαούς που ματώνουν και παλεύουμε ενάντια στις αστικές τάξεις και στις υπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Συνεχίζουμε, σύντροφοι και φίλοι. Καθήκον αυτής της στιγμής είναι να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει το μακελιό στη Γάζα. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές φρεγάτες από την Ανατολική Μεσόγειο, να μην χρησιμοποιούνται η Σούδα, το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και οι άλλες βάσεις ως πολεμικό ερμητήριο των ατοϊκών στη Μέση Ανατολή. Να κλείσουν όλες οι αμερικάνικες, όλες οι ξένες βάσεις. Καμιά διευκόλυνση στους χωνιάτες να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να ενισχυθεί πάλι για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού, για Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Σύντροφοι και φίλοι, ο αγώνας μας έχει μεγάλες απαιτήσεις και θα είναι συνδυασμένος. Οι κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή, μαζί με τους φίλους του κόμματος, μαζί με το λαό μας, για τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Στην πρώτη γραμμή, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Στην πρώτη γραμμή, για το δικαίωμα στη δουλειά, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, ενάντια στην ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού μας, για κάθε εργατικό λαϊκό πρόβλημα. Αξιοποιούμε τα θετικά αποτελέσματα που είχε το ΚΚΕ στις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές για να κερδίσουμε, να συσπυρώσουμε νέες δυνάμεις, να αλλάξουμε τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, να περάσουμε στην αντεπίθεση για να φουντώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης ενάντια στην κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, τα μονοπόλια
και την εξουσία τους.